Όντω έχει... είναι αρκετά ουσιαστική η αναφορά που κατατέθηκε και κουβεντιάζουμε σήμερα. Αν θέλετε, και λαμβάνοντα υπόψη τι είπε και ο προηγούμενο ομιλητή, κάτι το οποίο κατοχυρώνεται σαν προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι η, η διαρκή επέκταση του χρόνου εργασία και η διάλυση του ημερήσιου χρόνου εργασία. Γιατί αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα έχει τεκμηριωθεί και έχει θεμελιωθεί ήδη από το 2021 με τον λεγόμενο νόμο Χατζηδάκη. Ο οποίο θέσπισε δεκάωρη εργασία χωρί υπεροριακή αμοιβή, και ακόμη περισσότερο με τον νόμο τον οποίο συζητάμε σήμερα, όπου έχοντα σαν βάση την οδηγία για δίθεν διαφανή και προβλέψιμου όρου εργασία, επεκτείνει ακόμη περισσότερο, φέρνει τη δουλειά έξω και σε δύο εργοδότε. Καθώ στο άρθρο 9 τη οδηγία αυτή, που υποχρεώνει τα κράτη να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν επιλογή, εφόσον το επιθυμούν, να εργάζονται σε παραπάνω από έναν εργοδότη και μάλιστα νομοποιεί οδηγία του εργοδότε, απλά και μόνο γνωστοποιώντα του εργαζόμενου του άθλιου όρου εργασία που του επιβάλλουν. Όμω, σε συνθήκε ανέχεια, εκτείναξη τη ακρίβεια που οδηγεί σε πραγματική μείωση των ήδη χαμηλών μισθών, σε τεράστια ανεργία που υπάρχει, αλλά και σε συνθήκε εργοδοτικών εκβιασμών. Δεν υπάρχει καμία επιθυμία των εργαζομένων, υπάρχει απλά ομός καταναγκασμός. Ούτε διευθετεί αυτό δίνει λύσει στη μεγάλη ανεργία, καθώς κόβει μία θέση εργασία σε πολλά κομμάτια για τον ίδιο εργαζόμενο. Όσο για τι διευκρινήσει του τότε Υπουργού Εργασία μετά το σάλο που προκλήθηκε, εμφανίζουν προκλητικά σαν φιλεργατικό το μεσαιωνικό όριο των 13 ωρών ημερήσια εργασία. Αυτό έχει θεσμοθετήσει με την οδηγία 20388 για την οργάνωση του χρόνου εργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω το επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τοποθέτησή τη. Πράγματα που εμεί, σαν ΚΑΠΑΚΑΠΕΠΣΟΝ, τα έχουμε καταψηφίσει διαχρονικά. Κλείνοντα, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Στην Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου πάμε σε μεγάλες εργατικές, σε μεγάλη απεργία πανεθνική, με διεκδικήσεις συλλογικέ συμβάσει εργασία, 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο, με αυξήσει στους μισθού και τι συντάξει, πραγματικά μέτρα ανακούφιση. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι πρέπει η αναφορά αυτή να μείνει ανοιχτή, να εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ΕΜΠΛ δηλαδή, και να συνεχίσει η να την παρακολουθεί.